Στο πολυσυζητημένο ντέρμπι της 27ης αγωνιστικής με γκολ του Μπορέλη 11 λεπτά πριν από τη λήξη και φυσικά βλέπει πάλι από το ρετυρέ της βαθμολογίας την κατάκτηση του τίτλου. Η ΑΕΚ έμεινε στη δεύτερη θέση αλλά μόλις με ένα βαθμό διαφορά, πράγμα που σημαίνει ότι τίποτε ακόμη δεν έχει κριθεί όσον αφορά στον τίτλο του πρωταθλητή. Πάντως, ο φετινός Οβελίας θα είναι πιο νόστιμος για τον Παναθηναϊκό που κατάφερε να ξεπεράσει με επιτυχία τον αγώνα με τη βασική του αντίπαλο. Στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο ντέρμπι κορυφής προαθλήματος των εξαναβολής αγώνα της 27ης αγωνιστικής Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Έγινε ένα δυνατό παιχνίδι με πάθος, νεύρος, σκληρές ονομαχίες και κίτρινες κάρτες, όπου το θέαμα θυσιάστηκε στο πομό της ουσίας. Πριν αρχίσει το παιχνίδι, ο Ζουνίδης ένιωσε ενοχλήσεις και τον αντικατέστησε ο τελευταία στιγμή ο Μάρκος. Ο Παναθηναϊκός έχασε περισσότερες ευκαιρίες και πέτυχε τον γκολ της νίκης 11 λεπτά πριν το τέλος. Από την κούρσα του Γεωργιάδη του Σάβα πετάχτηκε ο Μπορέλη και με αυτή την πολύ όμορφη κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ατματζίδη. Από τον γκολ ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ντέρμπι και έπιασε και πάλι κορυφή στη βαθμολογία. Οι απώλειες του σημερινού ντέρμπι είναι ότι για την ΑΕΚ δεν θα παίξουν σαν Μπανάσοβιτς και Μανολά στον αγώνα με τον Όφη και από τον Παναθηναϊκό θα απουσιάσει ο Καλιτζάκης στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Δεν μίλησα και είπα και στους άλλους ότι δεν μιλάω για τον αγώνα, άλλοι μιλήσαμε. Το πιο σημαντικό πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά που βγαίνουν μέσα, είτε ο Βορέλη, είτε ο Μάρκο, είτε ο Βασέχα, παίξουν πάντα καλά. Και αυτό είναι το σημαντικό για να τραβάνε αυτή την πορεία και να πάμε πρώτοι. Το γκολ αυτό που πάει. Που πάει, εντάξει. Πιο ελεύθερα, πιο ήρεμα έπρεπε να παίξουμε εμείς. Αλλά βγήκε και έπαιξε πιο ήρεμα. Πιο ελεύθερα ο Παναθηναϊκός. Να και η βαθμολογία μετά από 28 αγώνες. Ο Παναθηναϊκός πάλι στην κορυφή έχει 68 βαθμούς. Δεύτερη η ΑΕΚ πέρασε τώρα με 67. Ο Ολυμπιακός 61. Όφη 46. 440. Τελευταίος ο Εθνικός με 15 βαθμούς. Όπως με ενημέρωσαν από την αίθουσα σύνταξη του Αθλητικού Τμήματος, πριν από λίγη ώρα ομάδα οπαδών της ΑΕΚ επιτέθηκε στο κεντρικό κατάστημα της μπουτίκ του Παναθηναϊκού στην οδό Τσόχας, πάζοντας τη βιτρίνα, χωρίς όμως ευτυχώς τραυματισμούς, μολονότι τη στιγμή της επίθεσης υπήρχε αρκετός κόσμος μέσα στο κατάστημα. Μετά τη γεύση από ποδόσφαιρο στην οστιμιά της μεγαλειώδους πρόκρουσης Μάλκοβιτς με την αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης εθνικής κατηγορίας και είχε αναβληθεί λόγω των υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μετά την νίκη αυτή ο Παναθηναϊκός τέθηκε επικεφαλής στη βαθμολογία με 68 βαθμούς. Η ΑΚ βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 67 και στην τρίτη ο Ολυμπιακός με 61 βαθμούς. Έχει να παιχνίδι γερά νεύρα ανάμεσα στις δύο καλύτερες ομάδες της Ελλάδος, αλλά από την αρχή. Να περιμένουμε και λάθος, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να κοιτάμε τι θα κάνουμε εμείς. Να προσπαθήσουμε να έχουμε το παιχνίδι όλα, να κερδίζουμε. Και αν κάνει λάθος, να περίοδου, ο Ταλαντούχος επιθετικός του Απόλλωνα.